έχουμε ένα 9χρονο κοριτσάκι, την Αναστασία, η οποία κατάφερε να πάρει μια σημαντική διάκριση για τη χώρα μας. Η Αναστασία μένει στη Θεσσαλονίκη και διακρίθηκε σε διεθνή διαγωνισμό μουσικής και παρουσίασης. Μάλιστα, στο βίντεο της παρουσίασε και τις ομορφιές της συμπρωτεύουσας. Πάμε να δούμε το βίντεο και σε λίγο η Αναστασία με τη μαμά της θα έρθουν εδώ κοντά μου στο στούντιο. Ένα κοριτσάκι 9 μόλις ετών κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση σε διεθνή διαγωνισμό μουσικής. Γεια σας! Με λένε Αναστασία Βαλβανίδου. Είμαι 9 χρονών. Ζω στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Έχω πολλά ενδιαφέροντα. Ζωγραφίζω, τραγουδώ, χορεύω hip-hop, παίζω πιάνο και μαθαίνω ξένες γλώσσες. Το όνειρό μου είναι να γίνω παρουσιάστρια και αυτό πραγματοποιήθηκε. Η νεαρή που βλέπετε κατάφερε να πετύχει πολλούς από τους στόχους της, καθώς βραβεύτηκε στον online παγκόσμιο διαγωνισμό τεχνών Star Flowers The Best, που έλαβε χώρα στη Λευκορωσία. Γεια σου, Μίνσκ! Greece is calling! Παράλληλα, μέσω του διαγωνισμού διαφήμισε τις ομορφιές της Ελλάδας και συγκεκριμένα της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης και συτεύτηκε διεθνώς ως η πρώτη παρουσιάστρια της ηλικίας της, ενώ κάλεσε τους τουρίστες να επισκεφθούν τη χώρα μας. Показать свой любимый город и поделиться частичкой солнца, моря и тепла. Όπως λέει, παρά το γεγονός ότι έχει πολλές δραστηριότητες, καταφέρνει να τα προλαβαίνει όλα. Προλαβαίνω ένα-ένα. Δεν πρέπει όλα μαζί να τα κάνω για να μην προλαβαίνω ούτε το άλλο ούτε το ένα. Βάζεις πρόγραμμα? Ναι, έχω εδώ ένα πρόγραμμα και βλέπω τι έχουμε για σήμερα, τι έχουμε για μετά και όλα τα προλαβαίνω. Το πιο σημαντικό είναι το σχολείο φυσικά. Χρόνο για παιχνίδι έχει, σου μένει καθόλου χρόνο? Σαββατοκύριακο, ναι. Τα τρόπαιά της είναι στολισμένα πάνω στο γραφείο της και εκείνη είναι ιδιαίτερα υπερήφανη. Ενώ, όπως λέει η μητέρα της, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί αν δεν επέμενε η 9χρονη Αναστασία. Είναι πολύ δυνατός χαρακτήρας. Αυτή μας δίνει το παλμό, το ρυθμό να συνεχίσουμε. Γιατί αν δεν έβλεπα ότι τα καταφέρνει, δεν θα προχωρούσαμε. Το κοριτσάκι, με τα πολλά ταλέντα, κάνει ήδη σχέδια για το μέλλον. Μπορεί να μην έχει καταλήξει ακόμα στο τι επάγγελμα θα ακολουθήσει, αλλά είναι σίγουρο ότι όποιο στόχο και αν βάλει, χάρη στην υπομονή και την επιμονή της, θα τον πετύχει. Θες να γίνεις και παρουσιάστρια όμως, αρέσεις. Είναι στο μυαλό σου κι αυτό. Αυτό είναι το όνειρό μου. Η Αναστασία με τη μητέρα της, τη Μιλένα Βαλαβανίδου, είναι σήμερα κοντά μας. Ευχαριστώ και δεν μπορώ να σε φιλήσω και όλα. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πανέμορφα. Ευχαριστώ, καθίστε. Συγχαρητήρια να πω. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Για πες μας για αυτό το διαγωνισμό. Ήταν διαγωνισμός και τραγουδιού και παρουσίασης. Ναι. Και τα δύο μαζί, έτσι. Τι παρουσίασες? Παρουσίασα τον εαυτό μου. Ναι. Και... και παρουσίασες και από ό,τι είδαμε και τη Θεσσαλονίκη και τις ομορφιές εκεί, τη συμπρωτεύουσα, μίλησες για τη Θεσσαλονίκη, είδα. Ναι, και ήθελα να δείξω τις ομορφιές της Ελλάδας. Ναι. Και το φόντο μου ήταν το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου. Α, μάλιστα. Ήθελες να στείλεις ένα μήνυμα με αυτό. Ναι, και ήθελα να δώσω ήλιο, αγάπη και φυσικά... Ήλιο, αγάπη. Πού έγινε ο διαγωνισμός, πού έγινε η παρουσίαση? Λόγω του κοροναϊού κάναμε online σύνδεση. Α, κανονικά θα πήγαινες εκεί, θα κάνεις κάποιο ταξίδι. Σε ποιο μέρος γινόταν ο διαγωνισμός? Στη Λευκορωσία. Γινόταν στη Λευκορωσία, οπότε δεν έγινε εκεί ο διαγωνισμός. Το κάνατε με διαδικτυακά όλα τα παιδιά που συμμετείχατε. Ναι. Και εσύ μετέφερες από εδώ, από την Ελλάδα, τι? Ήλιο, αγάπη. Και τι άλλο μετέφερες από την Ελλάδα στον κόσμο? Και...
ιστορία με το μεγάλο Αλέξανδρο. Ναι. Μετέφερε στην ιστορία ναι. μας. Όπως είδανε το φόντο μου, ήταν ο μεγάλος Αλέξανδρος. Μάλιστα. Έχεις πολύ ωραία φωνή, ακούω. Έχεις κάνει τραγούδι, έχεις κάνει μουσική. Ναι. Από 6 χρονών παρακαλούσε τη μαμά να πάω να τραγουδήσω στη σκηνή. Ναι. Και έτσι έγινα μικρή τραγουδίστρια. Ναι, αλλά έχεις κάνει μαθήματα φωνητικής, έχεις κάνει μουσική, έχεις ναι. κάνει πιάνο, γιατί τραγουδάς πάρα πολύ σωστά. Ναι. Έχεις κάνει. Ναι, Τώρα είσαι κάνει. Μόνο 9 χρονών. Πόσο καιρό κάνεις μουσική? Ξεκίνησα όταν ήμουν 6 χρονών. Α, κάνεις ήδη 3 χρόνια και ναι. παίζεις και πιάνο. Ναι. Ναι. Γιατί πιστεύεις ότι κέρδισες εσύ? Τι είναι αυτό που αγάπησαν σε σένα? Νομίζω ότι τους άρεσε πώς τραγουδάω και πώς παρουσιάζω τον εαυτό μου. Έχεις ένα τρόπο, έχεις πολύ επικοινωνιακή από ό,τι είδα στο βίντεο. Δηλαδή έχεις ένα τρόπο να μιλάς, έχεις μια γλυκύτητα και μια ζεστασιά όταν μιλάς. Ναι, μου αρέσει να είμαι ελεύθερη και να μιλάω με τους άλλους. Και μάλιστα άκουσα στο βίντεο ότι ζωγραφίζεις, τραγουδάς, χορεύεις, αλλά τελικά παρουσιάστρια θες να γίνεις. Ναι, φέτος θέλω να γίνω παρουσιάστρια. Επειδή σε 9 χρονών βεβαίως φέτος θέλεις να γίνεις παρουσιάστρια, του χρόνου μπορείς να θες να γίνεις τραγουδίστρια, έτσι είναι τα παιδιά. Ναι. Κάθε χρόνο σε αυτές τις ηλικίες επιλέγουμε και κάτι διαφορετικό. Αν παρουσίαζες, τι θα άρεσε να παρουσιάζεις? Ήθελα να παρουσιάσω ότι αγαπάω και πώς γίνεται η ζωή μου και θέλω να δείξω πώς είμαι, δηλαδή να ξέρουν ότι είμαι ελεύθερη και κανείς δεν με σταματάει. Ότι είσαι ελεύθερη, να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Ναι. Πόσες γλώσσες μιλάς? 4 γλώσσες. Ποιες? Ελληνικά φυσικά, ρώσικα, αγγλικά και φέτος ξεκίνησα να μαθαίνω γαλλικά. Γιατί, τι τάξη πας? Τετάρτη. Τετάρτη δημοτικού. Δέλτα 2. Δέλτα 2 είσαι, φαίνεσαι πολύ πιο μεγάλη από την ηλικία σου. Ναι, με έκανε έτσι η φύση. Η φύση σε έκανε. Γιατί είσαι πολύ ψηλή, είσαι πολύ επικοινωνιακή και η αλήθεια είναι ότι τετάρτη δημοτικού τα παιδιά συνήθως είναι και λίγο πιο ντροπαλά. Δεν μπορούν εύκολα να σταθούν να μιλήσουν σε μια εκπομπή. Στο διαγωνισμό μιλάγες ρώσικα? Ναι, επειδή στη Λευκορωσία όλοι μιλάνε ρώσικα. Έχεις μάθει από τη μαμά τα ρώσικα? Ναι. Ναι, είναι σημαντικό που μίλαγες ρώσικα για να κερδίσεις το διαγωνισμό. Γιατί ναι, μπόρεσες... επειδή άμα ξέρεις πολλές γλώσσες μπορείς να επικοινωνήσεις σε όποια θες, άμα ξέρουν οι άλλοι. Ναι, το σημαντικό είναι ότι τους μίλησες και στη γλώσσα τους. Δεν ναι. μίλησες μόνο ελληνικά, μίλησες ναι. και στη γλώσσα τους, τραγούδησες αγγλικά. Τραγούδησες, ποια γλώσσα τραγούδησες? Αγγλικά. Τι τραγούδι είπες? Girl on Fire. Girl on Fire. Είναι αυτό, είναι το τραγούδι που ακούσαμε στο βίντεο, όχι. Ακούσαμε, ακούσαμε δύο τραγούδια. Πώς πάει αυτό? Μπορείς να μας το πεις λίγο ακαπέλα, λίγο το ρεφρέν, όχι. Εγώ θυμάστε ναι. που... Μόλις τώρα δείξανε This girl is on fire. Αυτό. Εγώ το τραγούδισα, αυτά είναι τίποτα. Καλά έκανα και τα άκουσα, δεν μπορεί. Αυτό το τραγούδι άκουσα στο βίντεο και μάλιστα με μια φωνή που δεν είναι φωνή ενός παιδιού της τετάρτης δημοτικού. Εμένα μου φάνηκε επαγγελματίας τραγουδίστρια αυτή που τραγουδούσε. Γελάς, εσείς είσαστε πάντα ως μαμά κοντά της, τη στηρίζετε στα όνειρά της, έτσι. Πώς και δηλώσατε συμμετοχή σε αυτό το διαγωνισμό? Η Αναστασία έχει δηλώσει, έχει συμμετάσχει σε πολλούς διαγωνισμούς πριν από αυτό τον διαγωνισμό. Δεν είναι η πρώτη της φορά. Αυτή ήταν η πρώτη της εμπειρία ως παρουσιάστρια. Πώς ανακαλύψατε ότι μπορεί να τραγουδήσει τόσο καλά? Δεν ανακαλύψαμε, η ίδια το δήλωσε. Ήταν 2 χρονών όταν άρχισε. 2. Για πρώτη φορά μας μίλησε για τραγούδι και για μικρόφωνο. Ήταν το όνειρό της να της αγοράσουμε μικρόφωνο. Εμείς δεν δώσαμε σημασία γιατί ήταν πολύ μικρή, αλλά αυτή επέμενε.
Τραγουδάτε εσείς καθόλου? Έχετε καλή φωνή και τραγουδάτε ή τραγουδάτε στο σπίτι? Στο σπίτι τραγουδάμε, αλλά δεν ξέρω αν έχω καλή φωνή. Όχι, έτσι, από μόνο του το παιδί έχει αυτή την κλίση και θέλει να τραγουδήσει. Της βάζετε μουσική, γιατί πρέπει να έχει ακούσματα ένα παιδί για να τραγουδήσει. Σίγουρα, έτσι. Ναι. Και στο σχολείο που πηγαίνει, στο Αμερικάνικο Κολέγιο, υπάρχει πολύ μεγάλη υποστήριξη από τους καθηγητές μουσικής. Στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δίνουν μία έμφαση στο να αναδείξουν το ξεχωριστό ταλέντο κάθε παιδιού. Κάθε παιδιού. Όποιο και αν είναι αυτό το ταλέντο, να το υποστηρίξουν. Και έχει πάει, λέτε, σε πολλούς διαγωνισμούς όπου εσείς δηλώνετε συμμετοχή ή με το σχολείο πάει? Με το σχολείο. Αλλά μπορεί ο καθένας να δηλώσει συμμετοχή. Απλά έτυχε εμείς να είμαστε με το σχολείο. Α, μάλιστα. Και τι τους είπε εκεί στα ρώσικα και τους συνεπήρε? Τι τους είπες, Αναστασία? Τι είπες στα ρώσικα, πες μας και κάτι στα ρώσικα να ακούσουμε. Στα ρώσικα να σας παρουσιάσω τον εαυτό μου. Ναι, για πες. Μπορώ και στα ελληνικά. Και στα δύο. Α, στα ελληνικά παρουσίασες τον εαυτό σου. Για πες μας τώρα και μια φρασούλα έτσι στα ρώσικα να σε ακούσουμε. Τι τους είπες? Здравствуйте, είναι γεια σας. Και μετά τι άλλο τους είπες? Είπα... γεια σας, με λένε Αναστασία Βαλαμανίδου. Στα ρώσικα να μας τα πεις αυτά. Αυτό. Να τα ακούσουμε λίγο. Τι ωραία που μιλάς. Ναι, ναι. Γεια, здравствуйте. Меня зовут Анастасия Валаманиду. Мне 9 лет. Я живу в Греции, город Салоники. Учусь в американском колледже. 4 класс. Δέλτα. Δύο. Δέλτα δύο λες το τμήμα σου. Εγώ κατάλαβα κάτι τμήμα την Ελλάδα, κάτι γκρέτσικη κάπως έτσι. Γκρέτσια. Πώς? Γκρέτσια. Γκρέτσια. Τι άλλο, κατάλαβα κάτι για το όνομά σου είπε. Α, Θεσσαλονίκη άκουσα επίσης να λες τα ρώσικα. Ναι, ναι. Κάτι για Θεσσαλονίκη είπες. Ναι. Και Δέλτα δύο. αυτά τα κατάλαβα σίγουρα, έτσι. Μάλιστα. Έχεις χρόνο με όλα αυτά που κάνεις να παίζεις, να βγαίνεις με τις φίλες σου, να βγαίνεις, ενώ να παίζεις με τις φίλες σου, γιατί τετάρτη δημοτικού είσαι. Έχω λίγο χρόνο στα Σαββατοκύριακα, ενώ όλες τις άλλες μέρες κάνω δουλειά. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και να σε ευχαριστήσουμε να όλοι που έφερες αυτή τη διάκριση για τη χώρα μας και διαφήμισες και τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα στο εξωτερικό, στη Λευκορωσία, και σε είδαν όλοι. Ευχαριστούμε πολύ και την ιστορία μας. Και θα πάμε σε ένα